Διήμερο εκδηλώσεων με ποικίλες παρουσιάσεις και ψυχαγωγικές δραστηριότητες πραγματοποιείται στις 2 και 3 Οκτώβρη στην Κεντρική Πλατεία της Ξάνθης στα πλαίσια του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νεολαία σε Κίνηση που αποσκοπεί στη βελτίωση της εκπαίδευσης αλλά και της αποσχολησιμότητας των νέων. Μια πρωτοβουλία που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και έχει ως στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων μέσω εργαλείων όπως η κινητικότητα στην εκπαίδευση, η πρακτική άσκηση και η επαγγελματική κατάρτιση. Τα προγράμματα κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προγράμματα τα οποία αφορούν κυρίως την νεολαία και τους δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τη μετακίνησή τους για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερα προσόντα. Είναι δηλαδή μια ενίσχυση μέσω προγραμμάτων για τους νέους και εδώ έχουμε φέρει περίπτερα τα οποία εξηγούν τα διάφορα προγράμματα, δηλαδή υπάρχει το πρόγραμμα Erasmus για φοιτητές, τα προγράμματα Erasmus για ερευνητές, τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν για επιχειρηματίες. Μπορούν επομένως ή για πρακτική άσκηση ή και για εργασία. Αυτό σημαίνει ότι τι προτείνουμε στους νέους, να χρησιμοποιήσουν την ύπαρξη αυτών των προγραμμάτων ενεργητικά, δηλαδή προς όφελός τους, να πάνε 6 μήνες, να βάλουν στο βιογραφικό τους ότι έχω κάνει 6 μήνες, ας πούμε, εθελοντική εργασία στη Σλοβενία, γιατί από τα στοιχεία που έχουμε από τους εργοδότες είναι ότι αυτό το στοιχείο μετράει το 55% των εργοδοτών σαν ένα πολύ θετικό σημείο. Άρα αντί για να προσπαθούν να πάρουν και δεύτερα πτυχία και τρίτα πτυχία κτλ, είναι μια πιο απλή λύση. Τα προγράμματα είναι εκεί και βοηθάνε και στηρίζουν οικονομικά αυτή τη μετακίνηση και μπορούν έτσι τα παιδιά να πάρουν κάτι, ένα προσόν παραπάνω και να το χρησιμοποιήσουν στη συνέχεια. Δηλαδή η δικιά μας προσέγγιση είναι βοήθεια στα παιδιά για την καλύτερη δική τους συνέχεια μετεξέλιξη, είσοδος στην αγορά εργασίας κτλ. Και σε καμία περίπτωση δεν έχει να κάνει με αυτό που είναι η οικονομική μετανάστευση, δηλαδή να τους πούμε παιδιά φύγετε από την Ελλάδα. Αυτά τα προγράμματα αφορούν όλη την Ευρώπη, δηλαδή και τα Ιταλάκια και τα Γαλάκια έχουν τα ίδια προγράμματα, άρα δεν αφορούν την οικονομική κρίση, είναι εδώ, ήταν εδώ και θα παραμείνουν εδώ. Επειδή η Ξάνθη είναι μια περιοχή απομακρυσμένη, είπαμε να έρθουμε εμείς να εξηγήσουμε αυτά τα πράγματα στην νεολαία και καλούμε την νεολαία να έρθει στα περίπτερά μας εκεί στην Κεντρική Πλατεία και να ενημερωθεί γιατί είναι προς όφελός τους. Ακόμη στα πλαίσια του προγράμματος αυτού έλαβε μέρος και το Μειωνοτικό Σχολείο Μίκης με τα παιδιά αλλά και τους καθηγητές να συμμετέχουν με πολύ όρεξη και μεράκι στις εκδηλώσεις αυτές. Τα παιδιά με πολύ όρεξη και με πολύ μεράκι, όπως και όλοι οι συνάδελφοι, προσεγγίσανε την ευρωπαϊκή ιδέα. Ο σκοπός ήταν αυτός, να έρθουν σε επαφή με αυτό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή ιδέα, όχι όμως εξ αποστάσεως, με έναν τρόπο βιωματικό. Γι' αυτόν τον λόγο προχωρήσαμε σε κάποιες δραστηριότητες και πραγματοποιήσαμε, υλοποιήσαμε κάποιες δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα. Μία εκ των οποίων είδατε σήμερα άνοιξε την εκδήλωση Youth on the Move, Νέοι σε κινητικότητα. Νομίζω ότι τα παιδιά έτσι πρέπει να διδάσκονται, με έναν τρόπο βιωματικό, διαμέσου τέτοιων δραστηριοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο θεωρείτε ότι αποκομίζουν και περισσότερα και μαθαίνουν και περισσότερα και τελικά κάτι τους μένει από όλη αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι είναι σαφές και εμφανές αυτό, ότι μόνον χρειάζεται και η θεωρία, αλλά το βασικό κομμάτι της μάθησης πρέπει να έχει βιωματικό χαρακτήρα, ειδικά σε περιπτώσεις όπως είναι έννοιες αφηρημένες. Εκεί νομίζω ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να πρακτικοποιούνται, να γίνονται η διαδικασία να γίνεται με βιωματικό τρόπο. Είχαν διάθεση τα παιδιά να συμμετέχουν σε αυτό? Νομίζω ότι μια εικόνα 1000 λέξεις. Μπορείτε να δείτε κι εσείς. Είχαν εξαιρετική διάθεση. Αυτό που μας δίνουν τα παιδιά τελικά είναι πάρα πολύ περισσότερο από αυτό που δίνουμε εμείς. Οπότε είμαστε ευχαριστημένοι ιδιαίτερα. Στα περίπτερα που τοποθετήθηκαν στην Κεντρική Πλατεία της Ξάνθης, οι νέοι έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν σχετικά με τις δυνατότητες εκπαίδευσης ή επαγγελματικής τους κατάρτισης στο εξωτερικό που τους παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και να συζητήσουν με συνομήλικούς τους που έχουν ήδη επωφεληθεί από αυτές.